Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα. Πολιτική κουβέντα, το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος είναι κοντά μας σήμερα. Κύριε Λεβέντη, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και σε εσάς και σε όλους τους. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Τους Θεσσαλούς. Έχουμε καιρό να πούμε έτσι από κοντά. Και έχουμε να πούμε πολλά. Και σε μια εποχή πολύ δύσκολη και για τη χώρα μας, φαντάζομαι ότι τα αντιλαμβάνεστε, τα μηνύματα τα λαμβάνετε εσείς, έτσι κι αλλιώς. Βλέπατε πριν, δεν ξέρω να παρακολουθούσατε στο κοντρόλ, τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Έχουμε ένα ανθρωποκυνηγητό αυτήν την ώρα μεταξύ ΜΑΤ, αστυνομίας και αγροτών. Παράλληλα, κινητοποιήσεις στην Αθήνα, μετρό, μέσα μεταφοράς, επιτάξεις, επιστρατεύσεις και όλα αυτά. Πώς τα βλέπετε εσείς? Εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί που κάνουν κινητοποιήσεις τώρα, οι αγρότες, έχουν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, με την ψήφο τους έχουν. ΣΥΡΙΖΑ τώρα θα ψήφισαν, γιατί μέχρι στιγμή είχε και ΣΥΡΙΖΑ, μικρό ναι, και τώρα. Παλιότερο. Το ΣΥΡΙΖΑ έγινε καταφύγιο των εκ του ΠΑΣΟΚ δυσαρεστημένων. Επομένως, πρέπει να γνωρίζουν ότι τα κόμματα αυτά παγίως τους κοροϊδεύουν. Ναι. Κατά την άποψή μου. Τώρα τι θέλουν, να κλείνουν τους δρόμους για να εμποδίζουν τον υπόλοιπο κόσμο να πάει στη δουλειά του? Ναι. Τι θέλουν δηλαδή? Πέρασαν οι εποχές που κλείνοντας τους δρόμους έβγαινε ο Χατζηδάκης, ο Χατζηγάκης πως τον λέγανε, ναι, και έδινε μισοδής. Μισοδής για το οποίο φάγαμε πρόστιμο. Βέβαια. Για εκείνο το μισοδής φάγαμε άλλο μισοδής. Το γυρίσαμε πίσω και εδώ πρόστιμο. Και το πρόστιμο. Ναι, βέβαια. Ναι. Νομίζω λοιπόν ότι... Ναι, αλλά δεν αναγνωρίζετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ο κόσμος κινητοποιείται? Διότι η ζωή του αγρότη σήμερα έχει υποβαθμιστεί, όλων των πολιτών. Η ζωή των ανθρώπων που είναι στα μέσα μεταφοράς, όσο περνάει ο καιρός, τόσο και καθημερινά μειώνεται και απαξιώνεται. Δεν το βλέπετε κι εσείς ότι κάποιος πρέπει να αντιδράσει? Ότι αυτοί οι άνθρωποι διεκδικούν το αυτονόητο, έτσι, να έχουν το δικαίωμα στη ζωή ουσιαστικά. Συμφωνώ, αλλά υπάρχει χρήμα να λάβουν? Δηλαδή, έχουν την αίσθηση ότι υπάρχει χρήμα και δεν τους δίδεται? Ναι. Από πού θα πάρουν? Ναι. Άλλες φορές που εκκινητοποιούνται οι αγρότες, εκκινητοποιούνται οι της ΔΕΗ κλπ, έπαιρναν χρήματα εις βάρος άλλων κοινωνικών, ναι, τάξεων. Και πολλές φορές είπαμε, είχαμε και την υποτροπή του προστίμου. Τώρα, από πού να πάρουν? Έχουν την αίσθηση ότι υπάρχουν λεφτά, είναι τελείως απληροφόρητοι οι άνθρωποι? Δεν είναι απληροφόρητοι. Από την άλλη όμως, το ερώτημα που προκύπτει είναι και το άλλο. Δεν έχετε λεφτά ως κράτος, εγώ πώς θα ζήσω σαν πολίτης? Διότι τον φορολογούμε αυτόν τον πολίτη, ο οποίος και ο ίδιος δεν έχει λεφτά. Είναι άνεργος, τον φορολογούμε από το πρώτο ευρώ, έτσι, αν έχει εργασία. Τον φορολογούμε από το πρώτο ευρώ, από το πρώτο τετραγωνικό του ακινήτου του πια. Τον έχουμε εξασκήσει στα χαράτσια. Πλήρωσε γιατί έχεις ένα σπίτι, πλήρωσε γιατί έχεις ρεύμα, πλήρωσε. Δεν έχει άλλα λεφτά ο κόσμος. Οι μισοί χρωστούν στην εφορία και παραπάνω από τους μισούς. Χρωστούν στα χαράτσια, κινδυνεύουν οι λογαριασμοί. Ο κόσμος, η μισή χώρα είναι άνεργη αυτή την ώρα. Έρχονται κάθε μέρα εδώ 100 άνθρωποι και μου ζητούν δουλειά. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει απλώς να σιωπήσουμε κατανοώντας ότι δεν έχει λεφτά το κράτος? Δεν έχει λεφτά, αλλά δεν έχουμε κι εμείς. Η θέση της Ένωσης Κεντρών είναι ότι οι αγρότες μόνοι τους προσυπέγραψαν την καταδίκη τους. Ναι. Διότι αγροτικό πληθυσμό είχαμε 40% προ 20-25 ετών και τώρα έχουμε 2-3%. Αυτή είναι η κατάσταση. Οι ίδιοι αγρότες βάζανε, πηγαίνοντας σε κόμματα και βουλευτές, τα παιδιά τους στο δημόσιο. Το δημόσιο κόστισε πολύ σιγά σιγά και η χώρα πτώχευσε. Έχουν γίνει φοβερά σφάλματα. Ναι. Έτσι. Και με τις επιδοτήσεις έχουν γίνει και νομίζω ότι το έχουμε παρεξηγήσει πολύ το πράγμα, ναι, όλα τα προηγούμενα αυτό χρόνια. Είναι αλήθεια αυτό. Τώρα όμως τι κάνουμε? Τώρα οι αγρότες λένε, εμείς δεν έχουμε να ζήσουμε από την οικογένειά μας. Τους αφήνουμε στο έλεος, τους τιμωρούμε? Ποιος έχει να... Όχι, τους αγρότες εγώ τους λατρεύω και τους συμπαθώ. Και θέλω να επιστρέψουν σε επιστημονικούς τρόπους καλλιέργειας. Μα δεν υπάρχει όμως ένα κράτος σοβαρό, κύριε Λεβέντη, να έρθει και να πει ότι ξέρετε, σταματήστε να καλλιεργείτε το βαμβάκι Φερρυπίν. Γιατί η έλλειψη σοβαρότητας του κράτους οφείλεται σε αυτά που ψηφίζαν οι αγρότες, οι εργάτες, οι άνθρωποι των πόλεων, των νησιών. Ο τρόπος που ψήφιζε η Ελλάδα για να βάλει το παιδί του στο δημόσιο ήταν τέτοιος που τη χώρα την άφηνε στη μοίρα της. Ναι. Είναι μια... Και τώρα λέμε να αλλάξουμε, αλλά πάνω στην αλλαγή πιέσεις, τσαμπουκάδες τροποτινά, ότι εμείς θα κλείσουμε τους δρόμους και θα τα πάρουμε κλπ. Αυτά είναι διαφόρων συνδικαλιστών ανοήτων υποκινήσεις
οι οποίοι βλάπτουν τους αγρότες. Εγώ τους αγρότες θέλω να τους στηρίξουμε όταν η χώρα ορθοποδήσει, όταν υπάρξει βεβαιότητα ότι δεν βγαίνουμε από το ευρώ και ότι προχωράμε μπροστά με κάποιο ίχνη αναπτύξεως, γιατί μέχρι τώρα μόνο ο Σαμαράς λέει θα έχουμε ανάπτυξη. Ναι. Ναι. Τότε λοιπόν οι αγρότες θα είναι από τις πρώτες κοινωνικές τάξεις που χρήζουν στήριξης, και η στήριξη δεν είναι να τους δώσουμε λεφτά ή χορηγίες, είναι να τους βοηθήσουμε στην επιστημονικότητα των καλλιεργειών, ίσως στην νομή κλήρου αν κάποιοι δεν έχουν, στην προώθηση των προϊόντων τους και στην διαφύλαξη τιμών ασφαλείας, ναι, για τη διάθεση των προϊόντων και εξασφάλιση έναντι θεομηνιών και διάφορα. Αυτά είναι που θέλουν οι αγρότες, ενώ τώρα αυτοί έχουν μάθει στις αρπαχτές. Δηλαδή να βγαίνουν να κλείνουν το δρόμο και να τους δίνουν κάτι. Δεν έχει νόημα αυτό. Δεν έχει νόημα αυτό. Συμφωνούμε αυτό. Δεν έχει νόημα. Αυτό είναι γι' αυτό λέω. Ξέρω να ζητούν αυτό αυτή τη φορά. Δεν έχει νόημα να φέρουν. Εγώ δεν έχω καταλάβει, για να είμαι και ειλικρινής, τι ζητούν αυτή τη φορά. Ναι. Έχετε εσείς καταλάβει τι ζητούν? Ναι, εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτό και έχουν σε πολλά από αυτά δίκιο, σε άλλα. Είναι ασαφή τα αιτήματα αυτή τη φορά. Μάλλον τα εντάσσουν γενικότερα στο αντιμνημονιακό. Στον αντιμνημονιακό ξεσηκωμό. Στο δεν έχουμε ζήσει. Το οποίο, αν πάτε στη Θεσσαλονίκη από την οποία επιστρέφω ή αν έρθετε στην Αθήνα, στα δύο παιδιά το ένα είναι άνεργο. Γενικώ σε όλε οι οικογένειε. Ναι, 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 μα όλη η Ελλάδα. Και ζουν από την γιαγιά, από τον παππού, από τον συνταξιούχο. Σήμερα, αν δεν ήταν οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι θα είχαν πεθάνει. Πού βλέπετε να βγάζει όλο αυτό? Εγώ πραγματικά ξεπεράσει τα όρια. Βλέπω αδιέξοδο. Ο Γιώργος Παπανδρέου, θυμόσαστε ότι τον έπιασε πανικός και πήγε να πρωί στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και υπέβαλε την παρέτησή του. Νομίζω ότι εκεί θα οδηγηθεί και ο Σαμαράς. Ναι. Βλέποντας τις αντιδράσεις από τον κόσμο, βλέπετε. Όχι, βλέποντας, ας πούμε, τον Εκορταφείο που δημιουργείται και αυτοδιαψευδόμενος στις δήθεν περί ανάπτυξης αιτιάσεις του, ότι θα γίνουν κλπ. Πιστεύω ότι θα έρθει η ώρα του γενικού ξεσηκωμού. Ναι. Και τι εννοώ, όχι για να πέσει ο Σαμαράς, γιατί ο Τσίπρας, ας πούμε, θέλει να πέσει ο Σαμαράς. Θα ήταν ανόητο να διώξουμε τον Σαμαρά, να φέρουμε τον Τσίπρα, που είναι εξίσου αόριστος, γενικολογή. Αλλά τι πρέπει να γίνει? Ναι, εγώ νομίζω να πάμε στο μοντέλο της Ιταλίας. Ναι. Τη Ιταλία με ένα πρωθυπουργό τεχνοκράτη και ένα συνασπισμό από κάτω που να, ναι, το στηρίζει. Ναι, που να το στηρίζει, ναι, και μόνο 7-8 υπουργούς. Ναι. Το λάθος δηλαδή που κάναμε στην κυβέρνηση Παπαδήμου, κατά, ναι, και το κάψαμε. Κάναμε το μεγάλη κυβέρνηση. Ναι, κάναμε, όχι, κάναμε τους ίδιους που ήταν στο Γεωργάκη οι υπουργοί, προσθέσαμε και 5-6 εκ δεξιών και κάναμε μια κυβέρνηση 50 προσώπων που ήταν τα ίδια εξοφλημένα άτομα που χρόνια τώρα μας είχαν φέρει στην πτώχευση. Ναι. Το θέμα είναι κάει και το χαρτί Παπαδήμου έτσι. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν τεχνοκράτης, είχε απόψεις, είχε γνωριμίσεις στην Ευρώπη, βάζοντάς τους όμως μπάστα και στον Μπάγκαλο, τον Βενιζέλο, τον Καστανίδη, όλο αυτό το... ας μην το ονομάσω τώρα το συνοθήλευμα. Ήταν μια προδιαγεγραμμένη αποτυχία αυτό το πράγμα. Και τι έκανε αυτός? Περιορίστηκε να κάνει μόνο το PSI. Και είπε αρριβεντέτσι. Ναι. Ενώ αυτός έπρεπε να κάτσει, να συγκρουστεί με την κομματοκρατία. Ναι. Να μα δεν μπορούσε, γιατί αυτά τα κόμματα τον στήριζαν. Αν το έκανε, αν έβγαινε στο λαό και έλεγε ότι εγώ πρέπει να κόψω παθογένειες, όπως η πολυθεσία. Ναι. Έχουμε 250.000 πολυθεσίτες. Να τους κόψουμε. Όταν έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, δεν μπορεί ένας να είναι πολυθεσίτης. Ή έχουμε πολλούς άλλες 200.000 συμπολίτες μας που έχουν 2-3 συντάξεις. Ναι. Γιατί να έχουν δύο? Όταν η μία σύνταξη είναι πάνω από 1.000 ευρώ, να κοπεί η δεύτερη ή η τρίτη. Ναι. Ή επίσης έχουμε συνταξιούχους που εργάζονται. Στην Ευρώπη διαροπάλου απαγορεύεται ο συνταξιούχος που παίρνει πάνω από 1.000 ευρώ μηνύες. Και εδώ απαγορεύεται. Και εδώ, αλλά τα παίρνει μαύρα. Ναι. Όλοι του πολεμικού ναυτικού είναι στις ναυτιλιακές εταιρείες του Πειραιά και στερούν θέσεις εργασίας από νέους ναυτικούς. Δεν υπάρχει ένας μηχανισμός από το κράτος να ελέγξει ποιος δουλεύει και ποιος όχι. Εντάξει, αν όμως βάλεις αυστηρότατες ποινές προς τους εργοδότες, αν απασχολήσουν, δεν θα απασχολήσουν. Υπάρχει χαλαρός, έχουν χαλαρώσει του ελέγχου όλες οι διαδικασίες. Ποιος να επιβάλλει στους εφοπλιστές τι? Αφού οι εφοπλιστές δεν συντηρούν τα κόμματα και ελεύθερη. Να έχεις ελέγχους. Εσάς σας δίνουν λεφτά οι εφοπλιστές? Συγγνώμη, να ελέγχεις, να περνάνε. Μισό λεπτό. Εσάς σας δίνουν λεφτά οι εφοπλιστές? Οι εφοπλιστές συνήθως είναι δεξιοί.
Μάλιστα. Να το πω έτσι. Και στο Πασόκ πότε δώσαν λεφτά? Όταν έγινε το Πασόκ δεξιό. Μπράβο. Λοιπόν, τότε δώσαν. Άρα σε δύο κόμματα δίνανε οι εφοπλιστές, ναι, και δίνουν μέχρι σήμερα, ναι, λεφτά και το, ναι, χρήμα του. Και ίσως και στον Τζίπρα. Ποιος, λοιπόν, που υποδίεται ότι πάει για εξουσία. Ναι, μπορεί και για αυτό. Εξουσία και λοιπόν, κάνει τούμπες. Όπου μυρίζεται εξουσία, ναι, γενικά το σύστημα, μάλιστα, αυτό δίνει. Σε εσάς, ναι, που δεν μυρίστηκε εξουσία, δεν έδωσε. Πώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε να ψηφίσουν τι? Τα συμφέροντα, τα αντίθετα συμφέροντα. Την ψήφο των εφοπλιστών να πάρει Ένωση και Ευρώπη. Άλλο λέω. Να, το κράτος, ας πούμε, ζητάτε να από το κράτος, να από το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίσουν κάτι εναντίον των ευεργετών τους. Δεν πρόκειται να το κάνουν. Άμα το πάρουμε έτσι, έτσι δεν άμα είναι. Το πάρουμε έτσι, επειδή όλοι οι μεγαλονταβατζίδες, να το πω έτσι, ναι, και οι πάσης σούσες μεγαλοκλέφτες δίνουν λεφτά στα κόμματα, δεν πρόκειται καμία, κανένας έλεγχος. Κανένας δεν γίνεται. Δεν γίνεται έλεγχος. Εσείς κινείστε στην Εθνική Οδό με αυτοκίνητο, δεν κινείστε, κύριε Λεβέντη, με αυτοκίνητο. Αν πάτε στην Εθνική Οδό, σε όλη την Εθνική Οδό, είναι παραχωρημένοι όλοι. Έχετε δει τις συμβάσεις, έχετε δει αν είναι ενεργοί αυτές οι συμβάσεις, αν έχουν λήξει αυτές οι συμβάσεις, πώς είναι αυτές οι συμβάσεις, τι προβλέπουν αυτές οι συμβάσεις. Όχι. Νομίζω, χορεύαν κάτι τσάμικα ο Σουφλιάς με το Χατζηγάκι και χορεύαν κάτι τσάμικα. Ο Ρέπας πήγε και έκανε, είδε ότι υπήρχε ένα κίνημα και τότε που αναπτύχθηκε. Και πλουτίσανε. Και, ναι, αυτό σωστό. Δηλαδή, να τα βάλει ποιο με αυτού. Η καταγραφή της θλιβερής πραγματικότητας δεν πρέπει να μας κάνει απεσιόδοξους ή να μας αδρανοποιεί. Πρέπει αντίθετα, γι' αυτό σας είπα, η πρόταση είναι η κυβέρνηση τεχνοκρατών. Mm-hmm. Η Ιταλία όταν παρέλυσε και η Ιταλία. Είχε έναν αναξιόπιστο σοσιαλιστή και έναν τρελό Μπερλουσκόνη δεξιό. Ναι. Γι' αυτό βάλανε το Μόντι. Ο Μόντι δεν υπήρχε στην πολιτική. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ένας απλός τεχνοκράτης. Αλλά τον άφησα να κάνει αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σιγά σιγά τους έβαλε φήμωτρο σε όλους. Τους εξέθετε. Δηλαδή, αν ήθελε, ας πούμε, ένας πρωθυπουργός εδώ, τον οποίο στηρίζουν τα κόμματα, γιατί τα κόμματα πρέπει να στηρίξει, η Βουλή πρέπει να στηρίξει για να βγει κυβέρνηση, νομιμότητος κυβέρνηση. Δεν λέμε για δικτατορία, μιλάμε για μια νομιμόφωνα κυβέρνηση. Βλέπετε ότι υπάρχει τέτοιο πρόσωπο πέραν του κυρίου Παπαδήμου που είπε ο άνθρωπος ότι εγώ δεν μπορώ. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί υπάρχουν. Ποιος θα μπορούσε δηλαδή να αναλάβει αυτή τη θέση? Το μείζον δεν είναι η επιλογή του προσώπου, είναι το μείζον να τα κόμματα να συμμορφωθούν και να κάτσουν αντί να τρώγονται και να κοιτάνε να ρίχνουν το ένα στην ευθύνη στο άλλο, να πούνε, ας πούμε, για 2-3-5 χρόνια, αφού πολιτικά αποτύχαμε εμείς ως πολιτικοί τα κόμματα, γενικώς το πολιτικό σύστημα κατεγράφει ότι απέτυχε, ναι, να παραχωρήσουν την εξουσία σε ένα τεχνοκράτη. Δίνοντάς όμως το δικαίωμα να φτιάξει έλεγχο, να φτιάξει φοροεισπρακτικό σύστημα, ναι, να φτιάξει νέα εφορία, νέα πολυδομία, νέα τελωνία, νέες υπηρεσίες. Να εξυγχρονίσει, ωραία, να εξυγχρονίσει το κράτος πατάσσοντας την αργομιστία. Ναι, ακούγονται ωραία αυτά, αλλά είναι πολύ μακρινά. Μα μόνο ένας τέτοιος μπορεί να το κάνει διαφορετικά. Όπως είπατε, αν βάζουμε ένα δεξιό ή ένα Πασοκτζή ή ένα ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν στους κόλπους τους συνδικαλιστές και δεσμεύονται από την πελατοκρατία, θα κοροϊδεύουν και δεν θα το κάνουν στους ξένους. Αυτή την εντύπωση έχουμε δώσει. Ότι συμφωνούμε πράγματα, τα περνάμε και στη Βουλή και δεν τα πράγματα. Δεν τα εφαρμόζουμε. Σωστό. Γι' αυτό λέω. Και ο λόγος εφαρμογής, κατ' εμέ, ο λόγος εφαρμογής είναι οι δεσμεύσεις που έχουν προς τους ψηφοφόρους. Εσείς συμφωνείτε με τις επιτάξεις και τις επιστρατεύσεις? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, να είμαι λίγο ειλικρινής. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να πάρω ψήφους υποσχόμενος, όπως κάνει ο Καμένος ή ο Τσίπρας. Ο Βασίλης ο Λεβέντης είναι έντιμος πολιτικός και θα πει την αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, μπορούν οι υπάλληλοι του μετρό να κλείνουν το μετρό? Ό,τι προβλήματα και να έχουν, να τα λύσουν με σοβαρότητα, με διάλογο, να κλείνουν το μετρό, η Αθήνα να παραλύει επειδή οι κύριοι ετρελάθησαν. Και δίκιο να έχουν. Ναι. Και δίκιο να έχουν. Θα το βρουν παραλύοντας την πρωτεύουσα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Νομίζω η επιλογή της επιστράτευσης ήταν ιδέουσα. Τι άλλο, δηλαδή, να τους περιμένουμε να αφήσουμε την Αθήνα ένα μήνα, δύο παράλυτη? Είναι που είναι παράλυτη η Ελλάδα. Ναι. Τι εικόνα θα λένε? Βέβαια, το πρόβλημα των πολιτών αυτήν την ώρα δεν είναι το μετρό. Το πρόβλημα είναι ότι μας λείπουν 99 δραχμές που λέγαμε κάποτε για να συμπληρώσουμε εκατοστάρικο. Αυτό μας ταλαιπωρεί. Εντάξει, αλλά τη ζωή μας, αυτό μας την ταλαιπωρεί. Δεν μας την ταλαιπωρεί. Οι υπάλληλοι του μετρό παίρνουν 4.000 ευρώ το μήνα. 1.500 είναι ο μισθός. Τόσο παίρνουν. Ο μισθός είναι ο βασικός 1.500. Εγώ είδα τα στοιχεία που μας δώσαν οι άνθρωποι, παίρνουν 1.200 και 1.000 ευρώ. Ψεύδονται. Δεν ξέρω, τα εκαθαριστικά. Αλήθεια σας το λέω. Τα εκαθαριστικά τους. Ψεύδονται, τα εκαθαριστικά τους ήταν. Ναι.
Λοιπόν, σας παρακαλώ, δεν ήταν τα καθαριστικά τους, ήταν ο βασικός τους μισθός. Οι αποδοχές τους είναι 4.000. Γιατί έχουν νυχτερινά, βάζουν Σάββατα, βάζουν Κυριακές. Κάνουν πολλά. Δουλεύουν όμως, έτσι δεν είναι. Δουλεύουν, ναι, αλλά και άλλοι, και άλλοι δουλεύουν στο Βερόπουλο 10 ώρες την ημέρα και παίρνουν 500 ευρώ. Θα πρέπει όμως να φτιάξουμε ένα κράτος στα μέτρα του Χιβερόπουλου, μιας και το είπατε, ή στα μέτρα των νόμων και της δικαιοσύνης. Το κουκουέ λέει ανύψωση προς τα πάνω, ναι. Λέει, αλλά με τι λεφτά. Το ίδιο το κουκουέ απολύει. Ναι, δηλαδή, αν πάρουμε παράδειγμα το Χιβερόπουλο ή το Χιμαρέδη, το Χιλεβέντη, πώς συμπεριφέρεται στους εργαζόμενους του, όταν αυτός παραβατεί και παρανομεί, νομίζω ότι δεν θα βγάλουμε άκρη. Δεν νομίζω ότι ακούσες τους χαμηλούς μισθούς. Δεν πήγαμε επειδή παρανομεί ο Βερόπουλος. Πήγαμε γιατί έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Η διαχείριση της ανεργίας. Ναι, επιτρέψαμε νομικά όμως να κατέβει ο μισθός εκεί. Υπήρχε μπορούσαμε νομικά να κρατάμε ψηλά τους μισθούς. Τότε νόριο, δεν θα προσελάμβανε κανείς εργοδότης κανένα. Τώρα ποιος προσελάμβανε. Ακούστε. Νομικός, μα τώρα όμως έχει γίνει 30% η ανεργία. Ο νομικός που είχαμε τα τελευταία 30 χρόνια κατοχύρωσε τους μισθούς των εργαζομένων. Ναι. Δεν πρόβλεψε όμως αυτή την κρίση. Ναι. Δεν πρόβλεψε τα δανεικά που δημιουργήθησαν. Δεν πρόβλεψε ότι οι αγορές θα μας απέκλειαν από κάθε δανεισμό. Δεν το πρόβλεψαν αυτό. Πέστε μου λοιπόν τώρα, έστω ότι εσείς είχατε ένα τομέα να διαχειριστείτε, ναι, και είχατε 1,5 εκατομμύριο ανέργους και είχατε και 2 εκατομμύρια εργαζομένους, οι οποίοι είναι άλλος του 800, άλλος του 2.000, άλλος του 4.000, του ΟΣΕΕ συνεζητούν το μισθή του 6.000, τι θα κάνατε. Τι θα κάνετε εσείς. Θα κοιτάζετε να κατοχυρώσετε τους υψηλομίσθους, που έχουν και το δίκιο τους, γιατί αφού τους συνεφωνήθησαν οι μισθοί αυτοί, έχουν κάποιο δίκιο. Ναι. Θα κοιτάζετε αυτόν την ποιότητα ζωής να εξασφαλίσετε, ή θα δίνατε ιδιαίτερο πρωτεύοντα ρόλο στην εξασφάλιση των χαμηλών. Το δεύτερο. Αλλά αυτό δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν κοιτά κανείς τον μικρό, αυτό που παίρνει 500 και 600 ευρώ. Και είναι μια πλειοψηφία των, ναι, ανθρώπων. Δεν παίρνουν οι περισσότεροι 6.000. Παίρνουν οι περισσότεροι 500-600 ευρώ. Τα ελλείμματα πρέπει να μειωθούν. Και λέμε όμως μέχρι τώρα τα ελλείμματα. Δεν ζει κανείς με 500 ευρώ. Τι γίνεται εδώ. Τα ελλείμματα μέχρι τώρα τα μειώνουμε με έκτακτα μέτρα. Ναι. Δεν τα μειώνουμε με αφαίρεση παθογενειών, όπως σας είπα. Έχετε δίκιο σας. Πολυθεσία, χρήματα των κομμάτων. Απόλυτα δίκιο, συμφωνώ. Να κοπούν. Παίρνει αυτό ο Σαμαράς 25 εκατομμύρια το χρόνο, ναι, ευρώ. Ο Τσίπρας 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η Χρυσή Αυγή 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ο Καμένος 5 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί δεν παρετούνται από τα λεφτά αυτά. Να πάμε σε σύστημα Αμερική. Θα συμφωνήσω. Που ο καθένας να έχει μέλη του κόμματος, όπως έχει ένα κέντρο, να δίνει 20 ευρώ έκαστος. Ή από χορηγίες, ναι, κλπ. Ναι, από νόμιμες όμως χορηγίες, με διαφάνεια, χορηγίες, που να μπαίνουν στο ίντερνετ, που να μπαίνουν στη Βουλή στην ιστοσελίδα. Στη Βουλή στην Αμερική, mm-hmm, αν θέλεις να δώσεις 1.000 ευρώ στην Ένωση Κεντρών, ναι, δίνει η Ένωση Κεντρών απόδειξη τρυπημένη, την παίρνει ο άλλος, εκπίπτει στην εφορία του και η Βουλή αντίστοιχη, η ιστοσελίδα της Βουλής ανακοινώνει ότι ο τάδε χορηγός. Και το ξέρουμε όλοι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν δώσει ένας στην Κουισλά, λέμε ένα χωριό ή εκτός της Αμερικής, 1.000 ευρώ στους δημοκρατικούς, το γνωρίζουν και στην Αλάσκα. Ναι. Πώς να σας το πω. Σωστό, σωστό. Είναι σοβαρό κράτος με διαφάνεια. Ενώ εδώ τι κάνουμε. Είπαμε να τα παίρνουμε από το κράτος για να αποφύγουμε τους εφοπλιστές και από τότε άρχισε ο χορός των εφοπλιστών. Και από το κράτος. Ο χορός των εφοπλιστών. Άρα κάτι πρέπει να αλλάξει. Να σας πω, εκλογές βλέπετε. Εγώ σας είπα, βλέπω ότι ο Σαμαράς θα καταρρεύσει. Πότε το προσδιορίζετε χρονικά? Μετά το Μάρτιο. Α, τώρα. Θα είναι τα πράγματα νεκροταφείο. Ναι, βλέπω ότι θα απογοητευθεί και ο ίδιος στις προσπάθειες, στις ελπίδες που δίνει. Θα αποδειχθεί ότι το χρήμα δεν έρχεται από ίκτο σε μια χώρα. Το χρήμα έρχεται, δεν ξέρω, και ο Γεωργάκης πήγε εκεί και δεν έφερε τίποτα. Μακάρι να φέρει αυτός, να είναι πιο τυχερός. Και δεν είναι ότι. Εγώ εύχομαι να επιτύχει. Ναι. Ο Τσίπρας μπορεί να προσεύχεται κάθε βράδυ να αποτύχει. Ξέρω, αλλά εμείς όμως της Ένωσης Κεντρών ευχόμεθα να επιτύχει. Νομίζω όλοι οι Έλληνες εύχονται, ναι, να πετύχει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όχι, κάποιοι διεστραμμένοι μπορεί να ελπίζουν και να αποτύχει. Μπορεί. Γιατί στην πολιτική υπάρχει τέτοια κατάπτωση. Πολιτικά εννοείται. Γιατί σε άλλη περίπτωση νομίζω ότι όλοι. Φρονώ, λοιπόν, ήταν, θα φρονώ λοιπόν ότι θα καταρρεύσει ο Σαμαράς. Θα απογοητεύσει όσα υπόσχεται. Και οι λύσεις θα είναι δύο. Ή να πάμε σε κυβέρνηση τεχνοκρατών, όπως σας την περιέγραψα, ναι, με 8 μόνο υπουργούς και ένα τεχνοκράτη, ο οποίος θα εφαρμόσει το σχέδιο της Ευρώπης, κοιτάζοντας όμως λίγο το φτωχό κόσμο πλέον, όχι με οριζόντια μέτρα, και δίνοντας τα βάρη εκεί που ανήκουν εις τους έχοντες και κατέχοντες, mm-hmm,
Έτσι, και φτιάχνοντας ένα φοροεισπρακτικό μηχανισμό, έστω εφ' εξής να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή, μια και για το παρελθόν είμαστε παντελώς άχρηστοι και ανίκανοι, ένα αυτό το κρατούμενο, ή άλλες λύσεις, οι εκλογές που φρονώ ότι θα ξαναδώσουν πάλι το αδιέξοδο. Δηλαδή, αν ξαναγίνουν εκλογές, πάλι ο θυμός, η εκδίκηση, πάλι θα έχουμε κάποιους φασίστες, ακροδεξιούς να υποφελούνται, θα έχουμε κάποιους αριστερούς. Γιατί αυτό που λέω συχνά στην Αθήνα, στο κανάλι που μιλώ στο Έξτρα, τι λέω. Να μου πει ο Τσίπρας μια χώρα στην οποία ένας όμοιός του κυβερνά. Έχουμε 208 λαούς, δεν έχει ο ΙΕ. Να μου πει ο Τσίπρας να μου υποδείξει μια χώρα που ένας με τις αντιλήψεις του Τσίπρα και αριστερός κυβερνά. Όπου κυβερνούσε η αριστερά, κυβερνούσε με δικτατορίες. Ναι. Όταν κατέπεσαν οι δικτατορίες, η αριστερά έγινε ή περιθωριακή ή συμβιβάστηκε και έγινε, ας πούμε, κεντροαριστερή. Πάντως δεν κυβερνά πουθενά, ναι, η αριστερά μόνη της, όπως ελπίζει ο Τσίπρας. Ή επίσης να μου δείξουν όσοι ψήφισαν. Φαντάζομαι δεν ελπίζει μόνος του να κυβερνήσει, με την έννοια ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά, έτσι. Ναι, δεν... αλλά ούτε πρώτο κόμμα πουθενά η αριστερά. Με τη μορφή αυτή. Δηλαδή, πάντα το δίπολο είναι, ξέρω εγώ, κεντρώοι, σοσιαλιστές, δεξιοί. Αριστερό κόμμα, όπως το είχε ο Τσίπρας, το οποίο να διεκδίκει. Σοσιαλιστικό κόμμα είναι. Δεν ξέρω, ας αποφασίσουν τι είναι, γιατί έχουν και μεταξύ τους. Γιατί πιστεύουν ότι είναι κομμουνιστικό κόμμα. Υπάρχουν κόμματα που δεν γνωρίζουν τι είναι και ψάχνουν να βρουν. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα σοσιαλιστικό κόμμα. Αλλά πιστεύω ότι. Αυτό το αριστερό περιγράφεται. Το κόμμα το οποίο μιλάει για Λατινικές Αμερικές, που απειλεί την Ευρώπη, ναι, που λέει να φύγουμε από τη δραχμή, άλλοτε το παίρνει πίσω, που μιλάει για μονομερή διαγραφή χρέους, μετά το παίρνει πίσω. Κόμμα που δεν έχει αποφασίσει, και αριστερό κόμμα δεν υπάρχει να κυβερνάει. Μην έχουμε αυτά πάντες. Όπως και ακροδεξιό κόμμα, λέω, εις όσους ψήφισαν Χρυσή Αυγή, άλλο ο θυμός τους και η εκδίκησή τους, ναι, αν με διαυτής της ψήφου δικαιώθη τροφοτινά. Γιατί δεν ήρθες εσάς. Υπάρχει ακροδεξιό κόμμα που κυβερνά. Η ακροδεξιά ωφέλησε κάποιο κράτος ανά τη γη. Ανά τη γη. Δείχτε μου κράτος. Συνήθως συμφορές έχει. Μόνο συμφορές και φασαρίες και δολοφονίες. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Γιατί πιστεύετε ότι ο θυμός του κόσμου κατευθύνθηκε προς τη Χρυσή Αυγή και όχι προς την Ένωση Κεντρών? Ένα ερώτημα που φαντάζομαι σας απασχόλησε. Η Χρυσή Αυγή έπαιρνε τους μισούς ψήφους, τον 1/3 των ψήφων, ναι, της Ένωσης Κεντρών. Ναι. Αλλά τι γίνεται. Πώς ξαφνικά, όταν δηλαδή ο Ψυχάρης ζήτησε, ναι, δάνειο, ναι, από τον Γιώργο Παπανδρέου 100 εκατομμύρια και εκείνος του το αρνήθηκε. Βγαίνει την άλλη μέρα ο Ψυχάρης με δημοσκόπηση στα νέα 7% η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή είναι ένας εκβιασμός των εκδοτών προς το πολιτικό σύστημα για να συνεχίσουν να μην πληρώνουν ΦΠΑ, ΙΚΑ, τις υποχρεώσεις τους. Ξέρετε, τα μεγάλα κανάλια των Αθηνών πληρώνουν μόνο μισθοδοσία. Ναι. Το γνωρίζετε. Αν γίνει ένας έλεγχος, οι πρώτοι που πρέπει να πάνε φυλακή είναι οι καναλάρχες. Οι οποίοι βέβαια όφυλαν να πάνε φυλακή για τα πεπραγμένα τους του 99 στο χρηματιστήριο, που 6-7 άνθρωποι καταφάγαν την Ελλάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή τα κανάλια της Αθήνας, τα μεγάλα που βλέπει όλη η Ελλάδα, που επηρεάζουν τα δρόμενα, αυτά τα κανάλια πληρώνουν μόνο μισθοδοσία. Ναι. Καταθέτουν καταστάσεις ΙΚΑ, δεν πληρώνουν. ΦΠΑ δεν πληρώνουν. Ποιος όμως θα του στείλει την εφορία αυτός, σε αυτούς τους ανθρώπους, που είναι υπεράνω του νόμου? Άρα λοιπόν λέτε ότι είναι ένα κατασκεύασμα η Χρυσή Αυγή των εκδοτών, ναι, εκβιασμού προς το πολιτικό σύστημα. Έτσι είστε, θα δείτε τι θα σας κάνει. Θα το κρατάνε. Μόνο αυτοί που έμεινε μετά, η ακροδεξιά δηλαδή είναι, εποφελήθηκε από αυτή την έχθρα των εκδοτών, τα παιχνίδια με τον Παπαδήμο. Του ζητούσαν του Παπαδήμου, ναι, να τους περάσει όπως πέρναγαν άλλες φορές, παραμονή εκλογών, να γλιτώσουν το ΙΚΑ, να παραγραφεί. Και δεν το έκανε ο Παπαδήμος και για το ΦΠΑ. Με αποτέλεσμα αυτή, σου λέει, θα εκδικηθούμε μέσω της Χρυσής Αυγής. Υπήρχε, ναι, και μια τάση, έτσι, θυμού κάποιων στρατιωτικών, κάποιων αστυνομικών που τους κόψαν μισθούς και συντάξεις, και έτσι ζητούσαν όλοι το πιο βίαιο κόμμα εκ δεξιών, ναι, να δείξουν την βιότητα στην ψήφο. Μόνο που αύριο ο Ψυχάρης μπορεί να επανέλθει στη σοβαρότητα. Ή ο Τεγόπουλος ή ο, λέμε, ο, θα έχει μείνει ο Λαμπράκης. Η Χρυσή Αυγή όμως είναι ένα σκουπιδοντενεκές, να το πω έτσι, που ίσως μείνει. Ναι. Και θα έχουμε φασαρίες. Ανησυχείτε γι' αυτό εσείς? Ανησυχώ, διότι είναι το αυγό του φιδιού που αύριο μπορεί να φέρει και το φίδι. Ναι. Γελάνε κάποιοι, χασκογελάνε στα καφενεία, λένε Χρυσή Αυγή, χαχαχού, αλλά δεν ξέρουν, ας πούμε, ότι προχθές δολοφονήθηκε στα Πετράλωνα ένα παλικάρι άλλης εθνικότητος ήταν, που πήγαινε 2,5 ώρα με ποδήλατο για να πιάσει δουλειά στη λαχαναγορά, ναι, και τον ξηραφίσανε,
Ναι. Τον ξεραφίσανε τελείως και βρήκανε φυλάδια της Χρυσής Αυγής. Στο σπίτι. Στο σπίτι. Και βγήκε αμέσως η Χρυσή Αυγή και λέει: δεν είναι δικός μας. Ναι, αλλά δεν είχε φυλάδια της Ένωσης Κεντρών. Έτσι δεν είναι. Και τα λιντσαρίσματα στον Πακιστανό που μετήγετο από την Πάρο, πήγανε αυτοκίνητο αστυνομικό. Πήγαινε να μεταγάγει κρατούμενο για να τον στον μεταγωγόν, εδώ να έρθει να δικαστεί, και πήγαν της Χρυσής Αυγής να σπάσουν το αυτοκίνητο, τα μπαμπλής, να τον απαγάγουν για να τον λιντσάρουν για να αποδώσουν αυτή η δικαιοσύνη. Αυτά είναι και πόσα άλλα δεν μαθαίνουμε, διότι αν ένας αλλοδαπός δώσει στην αστυνομία τα στοιχεία του, η αστυνομία αν δεν έχει χαρτιά οφείλει να τον συλλάβει. Yeah. Και ο καθένας προτιμάει, ας πούμε, να είναι υπό την απειλή σωματικής βλάβης ή και δολοφονίας και να μην ειδοποιεί τις αρχές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε μαθαίνουμε μόνο θαραλέες καταγγελίες. Οι υπόλοιποι δηλιάζουν. Πώς είδατε την υπόθεση Λίστα Λαγκάρτ? Αγαπητέ κύριε Δημήτρη, μου ακούστε να σας πω κάτι. Η Ένωση Κεντρών θεωρεί λάθη τα ειδικά δικαστήρια. Να. Θεωρεί λάθη. Ο Μητσοτάκης όταν έκανε ειδικά δικαστήρια για το ΠΑΣΟΚ, είδατε την κατάληξη, προφανώς θα επηρέασε μετά το 7-6, ναι. Θα μεσολάβησε για να γλιτώσουν. Ήθελε μόνο την καπηλεία του ότι είναι κατηγορούμενος ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας μετά όταν πήγε για τους Μητσοτακικούς, γιατί και ο Μαρκογιαννάκης, ναι, ναι, να τους μετά στην πρώτη συνεδρίαση της επομένης Βουλής, παρέγραψε το αδίκημα, απεφάσισε και δεν εδικάστησαν. Ο λαός ζητάει να μπουν φυλακοί οι κλέφτες. Να μπουν, αλλά ναι, οι κλέφτες, ναι, όχι ας πούμε πώς λέγεται αυτό, Παπακοσταντίνου, έκλεψε. Ευρέθη λογαριασμός, ας πούμε, να έχει, ξέρω εγώ, 1 δις ευρώ. Εσείς δεν αποδίδετε ευθύνη δηλαδή στον κύριο Παπακοσταντίνου? Τι ευθύνη έχει, αν διέγραψε τους συγγενείς του? Μα εκείνοι οι συγγενείς λένε ότι είχαν τα χρήματα φορολογημένα. Το λένε εκείνοι, δεν το έχουμε πει. Ναι, αν αποδειχθεί ότι είναι, τότε ακόμα... τι το κάνουμε το δικαστήριο? Συγγνώμη, αν είναι φορολογημένα, ναι, όντως τα λεφτά, ποιο, ναι, κίνητρο είχε? Ότι έχει αποκρύψει τη λίστα αυτή και ότι δεν εκμεταλλεύτηκε τη λίστα για να φέρει να εισπράξει φόρους. Και εκείνη την Μα αυτή η Ελλάδα, έπρεπε εξ αρχής. Τότε πρέπει να πάμε και το Βενιζέλο φυλακή. Ναι. Πρέπει να πάμε και το Σαμαρά φυλακή. Γιατί είναι τόσους μήνες. Έπρεπε την πρώτη μέρα που αναλαβαίνει ο καθένας, ναι, και βλέπει ένα τέτοιο κλίμα ότι δεν έχουμε πάρει λεφτά από κανέναν που βγάλει έξω τα... Έπρεπε να πάμε αμέσως στην Ελβετία όπως έκαναν οι Γερμανοί, αθόρυβα, και να πούμε παιδιά, σε όλες τις τράπεζες όσοι Έλληνες έχουν βγάλει χρήματα, ναι, δώστε μας το 20% τουλάχιστον, ναι, να πάρουμε 7. Θα ήσασταν εσείς δηλαδή ποτέ τώρα υπουργός οικονομικών, θα είχατε μια λίστα στα χέρια σας με 2.000 ονόματα. Και θα κάνατε όλη αυτή την ιστορία που έκανε ο κ. Παπακοσταντίνου. Θα σβήνατε τα ονόματα των συγγενών, ναι, σας. Θα κρύβατε τη λίστα αυτή χωρίς να εισπράξετε ούτε 1 ευρώ. Και εκείνο τον καιρό θα φορολογούσατε τους Έλληνες ανελέητα. Νομίζω δεν το κάνετε. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου όμως. Τότε γιατί ο Βενιζέλος να μην πάει κι αυτός, άμα το πάρουμε έτσι? Όχι. Γιατί 10 μήνες είχε τη λίστα ο Παπακοσταντίνου, 6 ο Βενιζέλος. Ναι, μα δεν λέω όχι. Ο Σαμαράς την έχει ήδη. Δεν αποποιείται τον Σαμαράς την έχει ήδη τη λίστα. Ο κ. Σαμαράς έχει ξεκινήσει μια διαδικασία προκειμένου να βρεθεί. Ήρθε η καινούργια λίστα από τη Γαλλία, έχει διασταυρωθεί και έχουν προχωρήσει ήδη σε ελέγχους. Προχωρούν σε ελέγχους. Μα χρειάζεται και νόμος, κύριε Μαρία Δημακού. Ναι. Η Γερμανία όταν πήρε λεφτά από την Ελβετία, χρειάζεται νόμος, δεν μπορείς να πας. Δηλαδή, έχω εγώ τη λίστα Λαγκάρτ τώρα, επειδή είναι προϊόν κλοπής. Και λέω, ο Μαρέδης έχει, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια ευρώ έβγαλε. Εσείς θα έρθείτε κάτω, ναι, στο ΣΔΟΕ και θα πείτε, δεν είμαι εγώ. Με βάλανε. Ναι. Δεν είμαι εγώ. Δεν μπορώ να σου επιβάλλω φόρο επειδή το λέει μια κλεμμένη λίστα. Ναι, πρέπει επισήμως το ελβετικό δημόσιο. Όχι, είναι κλεμμένη. Η λίστα που έδωσε. Έχουν διαδρομές, το χρήμα έχει διαδρομή όμως. Πώς έβγαλε ο Μαρέτης 2 εκατομμύρια. Ωραία, τότε ας πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδας που για κάθε μετακίνηση. Αυτό ας κάνουν. Ας το κάνουν. Δεν γιατί δεν κάνουν δεν αυτό. Δεν το έκαναν όμως ούτε αυτό. Ούτε αυτό κάνουν ακόμη. Ούτε και τώρα το κάνουν. Ούτε τώρα. Γι' αυτό λέω και ευθύνε Σαμαρά. Αν το έγκλημα είναι που δεν παίρνει το κράτος λεφτά, πρέπει όλοι αυτοί να πάνε φυλακή. Γιατί κάθε ένα, εσείς σας αναθέσω ένα τομέα, ναι, και μπορεί να εισπράξετε για το κράτος 7 δις και δεν το κάνετε, έχετε ευθύνες. Το γνωρίζετε. Ναι, και βέβαια δεν είναι μόνο η λίστα Λαγκάρτ. Είναι Λίχτενστάιν, είναι οι offshore εταιρείες, είναι 60.000, ναι, άτομα. Εδώ δεν αποδίδεται καμία ευθύνη. Ο κάθε υπουργός καλύπτει τους δικούς του, σβήνει τα ονόματα από τους συγγενείς του, έχει μια τι λίστα. Τι φοβάμαι λοιπόν εγώ? Έκανε εκλογές ότι περιέχουν. Δύο εκλογές, κύριε Δημήτρη. Ναι, τι φοβάμαι λοιπόν? Ότι έχουν οι λίστες αυτές πρόσωπα που χρηματοδότησαν τα κόμματα και πολύ πρέπει πιθανό να προστατευτούν. Ότι αυτή είναι η αλήθεια. Άρα τι να την πληρώσει ο Παπακοσταντίνου, δηλαδή για όλο το πολιτικό σύστημα?
Δηλαδή, άρα εδώ ομολογούμε τώρα. Πληρώσαμε και εμείς για τα λάθη που έκανε εκείνη. Έτσι, πληρώνοντας και βυθίζοντας τη χώρα στην αρχή. Λέει, θα μπορούμε να πούμε απεδόθη κάθαρση αν μπει φυλακή ο Παπακοσταντίνου. Είναι ένα είδος κάθαρσης, δεν είναι. Δηλαδή, στο μέτρο του δυνατό. Οι 6 ταβαντζίδες δεν είναι σε καμία λίστα. Ακούστε, οι 6 που έχουν τα κανάλια δεν είναι στις λίστες. Οι μεγάλοι εφοπλιστές και όλοι αυτοί. Δεν απαλλάσσονται. Μα δεν είναι πανάκια η μία λίστα αυτή. Ναι. Αυτή είναι μία λίστα από μία τράπεζα της Ελβετίας. Ναι. Γιατί σας λέω, αυτή τη στιγμή δεν προχωράμε όπως έκαναν οι Γερμανοί, ήρεμα και αθόρυβα, χωρίς συζητήσεις, χωρίς προανακριτικές. Πήγανε στην Ελβετία, επετάχυναν τις διαδικασίες και φέρανε λεφτά πίσω. Μάλιστα. Μέσα σε 2,5 μήνες. Και του λέγανε του πολίτη, αν δεν τα δώσεις, έχεις ποινική δίωξη και έχεις αφαίρεση της ιδιοκτησίας σου. Δηλαδή, αν έχεις ένα σπίτι, κατάσχεση. Ναι. Και πήγαν όλοι και ο θελός για να γλιτώσουν την ποινική δίωξη και τα έδωσαν. Γιατί δεν κάνει αυτό ο Σαμαράς. Δηλαδή, ο Παπακοσταντίνου, αν μπει φυλακή, το λαϊκό αίσθημα ικανοποιείται. Εγώ νομίζω θα παλεύουμε 4 μήνες ένα δικαστήριο, θα τρώμε χρόνο και θα πάμε μετά ή στη λύση κυβέρνησης τεχνοκρατών ή εκλογές. Και θα προσθέσουμε άλλους 5-6 μήνες ή στα ήδη 3 χρόνια χαμένα. Αυτό θα συμβεί, κύριε Μαρέδη μου. Μάλιστα. Δεν στηρίζω τον Παπακοσταντίνου. Αλλά θεωρώ ότι η παστρική λύση, αντί να κάνουμε δικαστήρια, γιατί έχω κακή πείρα εκ του παρελθόντος, αντί να κάνουμε δικαστήρια, η παστρική λύση να πάμε να συζητήσουμε με τους Ελβετούς και με την Ονδούρα και στον Παναμά, γιατί εκεί κυρίως οι πολύ μεγάλοι πήγανε τα λεφτά σε ναυτιλιακές εταιρείες. Ποιοι Έλληνες έχουν εδώ offshore και ποιοι Έλληνες βγάλανε και τι ποσά, και να αντιπαραβάλουμε με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος. Έτσι. Γιατί κάθε διευθυντής. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν. Αλλά λύσεις όμως. Λύσεις που ματώνει λίγο το πολιτικό σύστημα. Γιατί μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι μεγάλοι χρηματοδότες, ότι πρέπει μεγάλοι επιχειρηματίες. Λοιπόν, κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ από πλευράς Ένωσης Κεντρών για την καλοσύνη σας. Και πιστεύω εδώ η Θεσσαλία παραδοσιακά ούσα κεντρώα, γιατί είχατε και τον πλαστήρα. Πιστεύω να σας υποστηρίξω τώρα, στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Μέμνησο, μέμνησο του κέντρου. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, είστε επανειδήν. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι σε 3 λεπτά κοντά σας.